Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμαστός εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού. Ναι, εδώ είναι πολύ καλό ερώτημα αυτό. Σε ευχαριστώ που το είδες και να το κάνεις αυτό. Όταν κάτι ξεχνώ να το απαντήσω. Όποιος και να το έγραψε, είναι άνθρωπος του Θεού, αυτός που έγραψε αυτό το ερώτημα. Επαναφορά στα σχολεία αγωγής της αγνότητας. Παλιά η ίδια κοινωνία της Κύπρου, από μόνη της, κι ας μην πήγαιναν πολύ σχολείο οι πάπιοι μας, ήξεραν ότι το παιδί μας θα το παραδώσω εις το γάμο του αγνών. Είτε ήταν άντρας, είτε ήταν γυναίκα. Επίστευαν στη δύναμη της αγνότητας, της σωματικής αγνότητας, που δεν επιδέχεται δηλαδή δαιμονικά μικρόβια από τις διάφορες και ποικίλες προγαμιές σχέσεις. Από το 40, έκανα μια μικρή έρευνα σε αυτόν, από το 40 και μετά, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Εγγλέζοι επέρασαν την αγωγή τους στα σχολεία, εξεκίνησαν να κοιμούνται μαζί από την πρώτη νύχτα του Αραβώνα. Του Αραβώνα. Ήταν το πρώτο ολίσθημα που έκαναν οι Κύπροι. Σε πολλά χωριά βεβαίως υπήρχαν πιο αυστηρά ήθη. Σιγά σιγά φτάσαμε στο 60, που κάναμε δικό μας κράτος, δόξα τον Θεό. Αυτόν έγινε παγκύπριο φαινόμενο. Λίγες οικογένειες είχαν αγωγή αγνότητας. Μετά το 74 εμπλέχτηκαν τα χωριά μεταξύ τους. Έπαψαν οι κοινότητες να έχουν κοινόν ήθος, κοινόν τρόπον αναγιώματος των παιδιών. Και οι κοινότητες που δεν εσκλαβώθηκαν έμειναν κοινότητες. Όταν μπήκαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και ο καθένας έφερε τη δική του νοοτροπία και μετά η εκβιομηχανοποίηση και ύστερα ο εξευρωπαϊσμός και τώρα τα νομοσχέδια. Προσέξτε πως χτίζει ο σατανάς τη δική του αγωγή. Τώρα οι βουλευτές οι ίδιοι και της δεξιάς και του κέντρου και της αριστεράς σε ένα πράγμα συμφωνούν. Πώς να αλλάξουμε το φύλλο των παιδιών από 15 ετών. Πρόσεξε. Το δικαίωμα σου λέει στην ομοφιλοφιλία. Ερώτησες τους ομοφιλόφιλους, κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ που έρχονται και εξομολογούνται κοντά μας, πόσων πόνων έχουν για αυτήν τους τη σεξουαλική κατεύθυνση, που εσύ θέλεις να την κάνεις νόμο. Πάντοτε υπήρχαν ομοφιλόφιλοι. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι δαιμόνιον. Πώς υπάρχει το δαιμόνιον της ζήλιας και μερικοί είναι επιρρεπήσεις στη ζήλια. Άλλος έχει και είναι επιρρεπής στη φιλαργυρία. Εγώ σας λέω είναι χειρότερο το δαιμόνιον της φιλαργυρίας από τα της σαρκικού βίου. Ή όταν μεγαλώσουμε και έχουμε και καμιά θέση όπως εμείς, και ο Δήμαρχος της φιλοδοξίας. Λοιπόν, βλέπετε τι αγώνα κάνουν τώρα για να εκλεγούν βουλευτές στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι ένα λάθος μας που απολυτοποιούμε τα σαρκικά. Και όταν λέμε αμαρτίες εννοούμε μόνο τα σαρκικά. Αλλά όμως, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγνότητα εις το σώμα του, είναι απειλαγμένος από πολλά δαιμονικά μικρόβια. Μπορεί να κάνει καλύτερη προσευχή στην καρδία του. Μπορεί η μετάνοια του να είναι πιο εύκολη. Οπότε σήμερα, επειδή υπάρχει παντελής απουσία αυτής της αγωγής περί των σαρκικών παθών, διότι αυτόν εννοεί εδώ αγνότητας περί των σαρκικών παθών, δυστυχώς, εφτάσαμε
σε αυτόν το κατάντημα η παραδοσιακή Κύπρος, σήμερα και η Ελλάδα, να έχουμε όλη αυτήν την σαρκολατρία. Και μία άμεση συνέπεια είναι τα πολλά διαζύγια. Τα πολλά διαζύγια. Όταν πηγαίνω στα σχολεία και μιλώ, τα παιδιά, ξέρετε, μου λένε, εμείς θέλουμε δικαίωμα, όχι πλέον στις προγαμιές σχέσεις. Μου το λένε ξεκάθαρα, στην ομοφιλοφιλία. Ξεκάθαρα μου το λένε. Και δεν ντρέπονται, να το πω. Ενώ παλιά εμείς ντρεπόμαστε να πούμε τέτοιο πράγμα. Οπότε, καταλαβαίνετε, έφυγε η πρώτη αντίσταση στην αμαρτία, που είναι η ντροπή. Που ονομάζονται, συμβασμιότητα, και η πορεία υπερηφανίας. Υπερηφανίας, ακριβώς. Και όταν το πράγμα πλέον γίνει υπερηφάνεια, αντιλαμβάνεστε ότι το σαρκικό μπλέκεται με το πνευματικό. Που όλο το πρόβλημα του ανθρώπου είναι να θεωρήσει τα πάθη του περηφάνεια. Γιατί είμαι περήφανος που είμαι θυμωθιάρης. Είμαι περήφανος που είμαι ζηλιάρης. Αντιλαμβάνεστε τι τραγωδία είναι αυτή. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτή η απουσία αγωγής. Το είπα και στους συνοδικούς αδελφούς. Βγάζομαι εμείς οι αρχιερείς, όταν βγουν τέτοια νομοσχέδια, μια διαμαρτυρία. Ποιος τη διαβάζει, ποιος την ακούει. Το ζήτημα εκάμαμε ένα αγωγήν. Γιατί το σώμα είναι καλόν να έχει αγνότητα. Και δεν είναι μόνο τα πρώτου γάμου και τα ομοφιλόφιλα ανδρών με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Και μέσα στον γάμο. Και μέσα στον γάμο. Αυτά που συμβαίνουν μεταξύ των ζευγαριών σήμερα ως ερωτικές σχέσεις είναι ό,τι χειρότερο έχει να δείξει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αφού μου είπαν μερικοί Άγιοι, τρεις Άγιοι, ότι ο επόμενος πόλεμος, ο παγκόσμιος, θα γίνει για τα σαρκικά και τις εκτρώσεις. Για αυτά τα δύο. Για τα σαρκικά, τις εκτρώσεις και τις μαγείες. Έτσι μου είπε. Που δεν μετανοούν οι άνθρωποι. Ιδιαιτέρως στα σαρκικά, όχι των νεαρών, των παντρεμένων. Γιατί μολύνουν και το μυστήριο του γάμου τους. Είναι μεγάλα θέματα, όπως βλέπετε, αυτά. Μου είπε δε η γερόντισσα της Κρήτης ότι οι επίσκοποι και οι ιερείς που θα μιλήσουν για αυτά θα τους συγχωρήσει ο Θεός όλες τους τις αμαρτίες. Και εγώ από συμφέρον μιλώ. Και ας παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και πρέπει να αυτά αν είναι πράγματα που πρέπει να μιλήσετε με τα παιδιά σας. Μην περιμένετε αυτό να το κάνουν τα σχολεία. Τα σχολεία θα κάνουν αυτό που θα τους πει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη έχει σχέδιο της νέας αταξίας. Άρα αυτό είναι δουλειά δική μας, των χριστιανών, που αγαπούν το σώμα, αυτόν το σώμα που εδάνησε η Παναγία μας εις το Χριστό. Γι' αυτόν και επιμένουμε. Όχι επειδή έχουμε ένα αποθυμένα, όπως μου είπε κάποιος. Γιατί αυτόν το σώμα, επαναλαμβάνω, που έχουμε εμείς, είναι το σώμα που εδάνησε η Παναγία εις το Χριστό. Και αν θέλουμε να κάνουμε πρόοδο πνευματική, κακά τα ψέματα. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν έλεγχο, κατά πρώτον, στη σαρκική πλευρά.